Θα λειτουργήσει σε ό,τι δημοκρατία. Έχει πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια του ίδιου θα κάνει. Κανεί όμω, αν υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία, δεν θα κληθεί. Δεν θα σα άρεσε να είναι εντολή του ηγέτη και να πούνε αυτό είναι προχωράμε. Άμα περνάει για μια χαρά. Έχουν τελειώσει αυτά. Όχι, νομίζω ότι η δημοκρατία, η εσωκομματική και στην κοινωνία πρέπει να λειτουργεί. Και στο κάτω-κάτω αυτό το ρόλο επιτελούν και κοινοβουλευτικέ ομάδε. Ναι, επιτελούν στον κύριο Καραγκούνη, γιατί και προχτέ άκουσα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει τη στάση που θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία στην όποια συμφωνία. Επομένως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει, αλλά θα συγκληθεί όμως η κοινοβουλευτική ομάδα, βεβαίως. Προφανώς. Λοιπόν, για να δούμε όμως πού βρισκόμαστε τώρα. Πιο συγκεκριμένα. Ναι, πιο συγκεκριμένα, διότι πέρασε ένας μήνας, πέρασε ο δεύτερος, πέρασε ο τρίτος, φτάσαμε στο τέταρτο. Εμφανίσατε ένα πρόγραμμα. 47 σελίδων, όπως έγινε γνωστό. Έγιναν γνωστά και τα βασικά του σημεία. Δύσκολο είναι, κύριε Πουλάκη, και θα έλεγε κανείς ότι είναι και σε μια απόκληση σημαντική από τις κεντρικές κατευθύνσεις που είχατε, όχι προεκλογικά, ενώ και τις πρώτες περίοδου μετά τις εκλογές. Η κυβέρνηση είναι το όριό της αυτό. Το λέω γιατί φαίνεται σαν να πετάξαμε το μπαλάκι από την άλλη πλευρά. Τους είπαμε, παιδιά, αυτό είναι. Εμείς πάρτε το ή αφήστε το που λένε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ είμαστε. Αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας με τις πληροφορίες για τους συντελεστές στο ΦΠΑ, με τα ζητήματα που αφορούν τον έμφυα κτλ. Είναι το όριό της. Σαφέστατα, γι' αυτό μετά από ένα τετράμινο, τρίμηνο που γίνονται οι σκληρές διαπραγματεύσεις, για πρώτη φορά, άλλο πράγμα να διαπραγματεύσεις και άλλο πράγμα να δέχεις εντολές και να υπογράφεις. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία η ελληνική κυβέρνηση με τα όρια τα οποία έχει από την εντολή των εκλογών στις 25 Γενάρη, με τους αναγκαίους συμβιβασμούς, υποχωρήσεις για να βρεθεί μία λύση, όχι στα μέσα του δρόμου, αλλά μία έντιμη συμφωνία, κατέθεσε την δική της πρόταση την Δευτέρα το βράδυ. Μόνο υποχωρήσε για αυτή την πρόταση, πάντως, από ό,τι είδαμε. Αν ισχύουν αυτά που έχουμε στο ρεπορτάζ, και ισχύουν, γιατί τα δίνει το μεγάλο μάξιμο, τα δίνουμε εμείς. Μόνο υποχωρήσε έχει. Πάρτε ένα-ένα τα σημεία και πείτε μου πού συμφωνούμε με το πρόγραμμά σας. Άμα πάρω ένα-ένα τα σημεία, θα δω ότι υπάρχει ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είναι κάτω από το 4,5%. 0,8. Ναι. 0,8. Θα δω ότι δεν μπαίνουν τα εργασιακά και θα δω ότι μπαίνει και η συζήτηση για το χρέος. Άρα λοιπόν, αυτό είναι όρος. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι υπάρχουν 3-4 θέματα. Να βλέπω που δεν συμφωνεί κανείς με αυτά. Λέω, γιατί αυτά που είπατε τώρα δεν συμφωνούν οι θεσμοί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λέω για τη δική μας πρόταση και εσείς αμφισβητήσατε στη δική μας πρόταση αν κρατηθήκανε κάποια πράγματα από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πάμε όπου και στα όμως, άλλα, λοιπόν. Όπου όμως, να τελειώσω. Όπου όμως το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν υλοποιηθεί ως την ώρα. Παραδείγματος χάρη η επαναπρόσληψη των 4.500 εργαζομένων που είχαν απολυθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει γίνει νόμος του κράτους και επαναπροσληφθήκανε. Το ότι μπήκε ένα τμήμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν σας αρέσει αυτό που θα πω, επομένως πάμε παρακάτω. Ανεξάρτητα αν μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, εσείς πείτε ότι πείστε ό,τι θέλει. Εγώ όμως λέω γεγονότα τα οποία έχουν γίνει. Δεν είναι ανώδυνα πράγματα, κύριε Πουλάκη. Δεν είναι ανώδυνα πράγματα. Καμιά δουλειά βρήκε κανένας άνθρωπος έξω στην κοινωνία. Όχι. Έγινε καμιά επένδυση. Άνοιξε καμιά δουλειά. Έπεσε χρήμα στην Ελλάδα. Όχι. Μου λέτε αυτά που τους πληρώνουμε εμείς. Την μπάρα, μου λέτε προσλαμβάνω λοιπόν στο δημόσιο να τους πληρώσεις εσύ. Λες τον Έλληνα. Όχι. Κάνω εγώ λες τον καλό. Έρχεται το κράτος που αμφισβητήσατε, κύριε Οικονόμου. Που είστε κρατιστές και λέτε, παιδιά, εγώ παίρνω 40.000 στο δημόσιο. Και μπράβο σου. Κύριε Οικονόμου. Για να τους πληρώσω εγώ όμως. Μου στέλνεις το λογαριασμό. Ακούστε λιγάκι. Εγώ με θα σας παραδεχόμουν αν μου ανοίγατε 5 δουλειές και λέγατε, παιδιά, 100 άνεργοι βρήκαν δουλειά με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δεν έγινε όμως αυτό. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Εσείς αμφισβητήσατε το ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όχι. Και εγώ λοιπόν σας είπα. Τώρα θα με ακούσετε λιγάκι. Λέτε, παρακαλώ. Και εγώ σας είπα λοιπόν ότι πρώτον οι 3-4 θέματα τα οποία από το κείμενο των 47 σελίδων εξακολουθούμε και είμαστε εντός του προγράμματος Θεσσαλονίκης ή αν θέλετε ενός τμήματος. Από την άλλη μεριά σας είπα ότι το έργο το οποίο έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση με νομοσχέδια έχει 2-3 στοιχεία από έχει το πρόγραμμα θετικά, Θεσσαλονίκης. Ανεξάρτητα λοιπόν αν εσείς συμφωνείτε ή όχι, εγώ λέω το ότι υλοποιήσαμε τμήμα εσείς με το του προγράμματος παρουσίασε, με το σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, είστε ικανοποιημένος? Είναι βάλατε τρία σημεία που είναι, εντάξει, σωστά, από εκεί και πέρα είναι συζητήσιμο. Αυτά λοιπόν τα τρία στοιχεία. Τα άλλα με τα φορολογικά συμφωνείτε? Μα
δεν υπήρχε περίπτωση, το λέγαμε σε όλους αυτούς τους τρεις μήνες και όσες φορές ερχόντουσαν εδώ πέρα καθημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είτε της κυβέρνησης, είτε από τους ανεξάρτητους Έλληνες, λέγαμε ότι θα είναι μια συμφωνία η οποία θα έχει συμβιβασμούς. Δηλαδή κάποια πράγματα θα κάνεις εσύ πίσω και κάποια πράγματα απαιτείς να κάνουν και οι εταίροι πίσω. Άρα λοιπόν εμείς με το κείμενο που στείλαμε αυτό 47 σελίδες είναι η ολοκληρωμένη, ναι, πρότασή μας, μάλιστα, ότι παιδιά εμείς φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Και για